Πάμε τώρα στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας. Το Κίεβο βρίσκεται σε δυσμενή θέση, κυρίες και κύριοι, εν αναμονή της νέας οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας από τη Δύση. Οι αναφορές θέλουν τη Ρωσία να έχει καταλάβει το 18% των Ουκρανικών εδαφών και να συνεχίζει το σφυροκόπημα. Σε επίθεση στην Οδυσσό, μάλιστα, βίντεο δείχνουν τη χρήση πυρομαχικών διασποράς, ενώ στις φλόγες παραδόθηκε εμβληματικό κάστρο της περιοχής. Η Μόσχα χτύπα την Οδυσσό με βόμβες διασποράς. Το κάστρο Κιβάλοφ στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας τυλίγεται στις φλόγες. Οι ρωσικοί πύραυλοι πλήττουν το εμβληματικό κτίριο γνωστό και ως κάστρο Χάρι Πότερ που λειτουργούσε ως εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πέντε νεκροί, 32 τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ο τραγικός απολογισμός. Герої, молодці, цель поражена. Ρωσικές βόμβες πλήττουν σιδηροδρομικό σταθμό στο Χάρκοβο. Об'єкти цивільної інфраструктури. В результаті влучання керованої авіабомби загинув чоловік, який тут працював. Η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις στο ανατολικό μέτωπο. Ένα ακόμη χωριό έπεσε, καθώς ο Ουκρανικός στρατός αποσύρθηκε σε θέσεις άμυνας. Подразделение группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка. Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 18% της Ουκρανίας, το ανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας, την ώρα που το Κίεβο περιμένει με ανυπομονησία την άφιξη της ζωτικής σημασίας στρατιωτική βοήθεια που μπορεί να γύρει την πλάστιγκα στο πεδίο των μαχών. Η ρωσική άρμια τώρα намагається використати на свою користь ситуацію, коли ми очікуємо постачання від партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки. Προπαγανδίζοντας ότι η Ρωσία πολεμά και νικά το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο στείνει έκθεση στη Μόσχα παρουσιάζοντας κατασχεμένα άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα που προμήθευσαν δυτικές χώρες στο Κίεβο. Στο Κρεμλίνο με πυρετώδεις ρυθμούς πραγματοποιούνται οι πρόβες για την ορκομοσία του Βλαντίμιρ Πούτιν που θα σηματοδοτήσει και συμβολικά την έναρξη της πέμπτης θητείας του στον προεδρικό θόκο.